Επιστρέψαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε την πολιτική συζήτηση. Είπαμε δεν είναι μόνο οι αυτοδιοικητικές κάλπες, είναι και οι ευρωεκλογές και φυσικά το βάρος που δίνουν τα κόμματα στις εκλογές αυτές. Κάθε πολιτικός φορέας, αν θέλετε, δίνει και ένα διαφορετικό διακύβευμα. Θα ανοίξουμε λοιπόν αυτή την συζήτηση με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Είναι συντονιστής στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφαγιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ξέρετε, συζητάμε για τις ευρωεκλογές, συζητάμε για τη σημασία των ευρωεκλογών, όμως είναι εκλογές οι οποίες γίνονται για την Ευρώπη, αλλά με όρους εσωτερικής ατζέντας και πολύ περισσότερο, κύριε Θεοδωρικάκο, από ό,τι βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και με προσωπικούς όρους, προσωπικές επιθέσεις. Αναφέρομαι φυσικά στην κόντρα η οποία είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες μέρες ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι έτσι? Κυρία Σφαγιανάκη, την επόμενη Κυριακή οι ευρωεκλογές είναι μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση. Και πολύ σωστά εντοπίσατε, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στα εσωτερικά θέματα τα οποία έχουν κυριαρχήσει στην πολιτική συζήτηση και αν μου επιτρέπετε την εκτίμηση θα κυριαρχήσουν και στα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν οι Έλληνες στην κάλπη την επόμενη Κυριακή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σε μια εντυπωσιακή συγκέντρωση στα Χανιά έθεσε το βασικό δίλημα της 26ης Μαΐου, το δίλημα στο οποίο βρίσκεται ο ελληνικός λαός. Τέλμα και στασιμότητα ή αλλαγή. Οι πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή πιστεύουμε ότι θα επιλέξουν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί σε αυτή την περίπτωση η πολιτική αλλαγή σημαίνει περισσότερες επενδύσεις και δουλειές, λιγότερους φόρους, καλύτερες δουλειές και ασφάλεια για όλους τους πολίτες. Mm-hmm. Αυτό είναι κατά τη δική μας γνώμη το διακύβευμα των εκλογών. Δεν υπάρχει θέμα προσωπικής κόντρας και προσωπικής αντιπαράθεσης. Υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα σε πολιτικές, υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα σε διαφορετικές ιδέες, σε διαφορετικές απόψεις για το μέλλον της Ελλάδας. Θεωρείτε, κύριε Θεοδωρικάκο, ότι είναι το πρώτο ημίχρονο των εθνικών εκλογών και αν αυτές οι κάλπες θα έπρεπε να οδηγήσουν ενδεχομένως και σε εξελίξεις στο εσωτερικό, στείνοντας φυσικά, εκεί αναφέρουμε, τις εθνικές κάλπες. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού, άρα είναι στο χέρι και των κριτικών, των κριτών, με την ψήφο τους να οδηγήσουν τη χώρα σε πολιτική αλλαγή το ταχύτερο δυνατόν, όπως ευελπιστούμε και όπως αγωνιζόμαστε να συμβεί. Άλλωστε, ο κύριος Τσίπρας πριν από 2 εβδομάδες, κατά τη συζήτηση της ψήφου εμπιστοσύνης στη Βουλή, ζήτησε από τον ελληνικό λαό να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης στις ευρωεκλογές. Εφόσον χάσει ο κύριος Τσίπρας στις ευρωεκλογές, θα πρέπει κανονικά να οδηγήσει τη χώρα σε εθνικές εκλογές και να τελειώνουμε με μια τετραετία καθήλωσης ψεμάτων, στασιμότητας, ανικανότητας και αποτυχίας. Mm-hmm. Ξέρετε, σε αυτές τις εκλογές πολλά έχουν υποθεί, έχουν ακουστεί με αφορμή και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι έχει να κάνει φυσικά και με το οικονομικό μέτωπο και το μέτωπο των εργασιακών. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σας καταλογίζει μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα που ενδεχομένως να οδηγήσει, όπως λένε, σε πολύ πιο σκληρές περικοπές την επόμενη μέρα, εφόσον έρθετε στην κυβέρνηση, και σε πολύ πιο σκληρές εργασιακές σχέσεις. Τι απαντάτε? Κυρία Σφαγιανάκη, ώρες-ώρες με αυτά που ακούω από τον κύριο Τσίπρα, νιώθω ότι ζει σε μια άλλη χώρα ο κύριος Τσίπρας. Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα της σημερινής Ελλάδας? Το πρόβλημα της σημερινής Ελλάδας είναι η φτώχεια, η μεγάλη ανεργία, η παρατεταμένη κρίση, τα χαμηλά εισοδήματα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλες ευθύνες, γιατί χάσαμε 4 χρόνια στα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε φύγει μπροστά, ύστερα από τις θυσίες και τις προσπάθειες που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, περιγράφει μια νέα δημοκρατία απειλητική, μια νέα δημοκρατία η οποία δεν υπάρχει. Νεοφιλελεύθερες πολιτικές είναι αυτές που ακολούθησε ο κύριος Τσίπρας. Εκείνος έδωσε τη δημόσια περιουσία της χώρας για 99 χρόνια. Εκείνος υπέγραψε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία υποχρεώνουν σε βαρύτατη λιτότητα. Εκείνος έκοψε το ΕΚΑΣ με εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους. Εκείνος επέβαλε 29 καινούριους φόρους για να μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και τολμά να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για νεοφιλελευθερισμό.
η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που θέλει να κάνει είναι να διευκολύνει με όλες του τις δυνάμεις το να έρθουν επενδύσεις και να γίνουν δουλειές. Αν δεν γίνουν δουλειές, κυρία Σφαγιανάκη, αν δεν έχουν πολλές δουλειές, δεν πρόκειται να πάρει μπροστά η Ελλάδα, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε μπροστά. Mm-hmm. Αυτό ξέρει και μπορεί να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, για αυτά τα απίστευτα που υπόθηκαν για τις εργασιακές σχέσεις. Ναι, λέτε, θα συμπληρώσω τη συζήτηση, θα συμπληρώσω το ερώτημα, επειδή είπατε για δουλειές, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιος θα αναρωτηθεί, δουλειές με πταήμερη εργασία, ήταν αυτό το οποίο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα υπάρχει κανένας που να σκέφτεται κάτι τέτοιο, μιλάμε σοβαρά. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε απλούστατα ότι υπάρχουν διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμοί οι οποίοι εργάζονται, οι επιχειρήσεις λειτουργούν 7 ημέρες τη βδομάδα. Τα νοσοκομεία λειτουργούν 7 μέρες τη βδομάδα. Mm-hmm. Τα ξενοδοχεία λειτουργούν 7 μέρες τη βδομάδα. Τα εστιατόρια λειτουργούν 7 μέρες τη βδομάδα. Οι τηλεοράσεις, γενικά τα μέσα ενημέρωσης, λειτουργούν 7 μέρες τη βδομάδα. Ναι, αλλά η επταήμερη λειτουργία είναι διαφορετική με την επταήμερη εργασία. Προφανώς σε όλα αυτά η απάντηση είναι ναι. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι δουλεύουν 5 ώρες τη βδομάδα. Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, καμία αντίρρηση. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των εργαζόμενων και όπως είπε και χθες ο πρόεδρός μας από τα Χανιά, θα είναι πάρα πολύ αυστηρός απέναντι σε οποιονδήποτε εργοδότη παραβιάζει την εργατική νομοθεσία και τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Τελεία και παύλα. Mm-hmm. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρη η τοποθέτησή σας, κύριε Θεοδωρικάκο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και είχαμε αυτή την επικοινωνία. Μόνο μία κουβέντα ακόμα, κυρία Σφαγιανάκη. Την Κυριακή οι εκλογές είναι πολύ κρίσιμες. Δεν υπάρχει περιθώριο για χαμένες ψήφους. Απέναντι στα διλήμματα στον ελληνικό λαό δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις. Όποιος θέλει την αλλαγή, όποιος θέλει να τελειώνουμε με αυτή την αποτυχημένη κυβέρνηση, πρέπει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.